Διακριτική ψήφο στον Αβέροβ νεοφύτου επέλεξε να δώσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης, εστιάζοντας ουσιαστικά στις κομματικές διαδικασίες και την ανάγκη διατήρησης της ενότητας του κόμματος, του οποίου ηγήθηκε για πολλά χρόνια. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΥΓΜΑ, ο πρόεδρος υπέδειξε ότι κανένας που αγαπά την παράταξη δεν μπορεί να παραβιάζει το καταστατικό και τους κανόνες λειτουργίας της. Θα σεβαστώ απόλυτα τις διαδικασίες που το κόμμα μου προβλέπει. Μάλιστα. Και το κόμμα, με βάση τις διαδικασίες, επέλεξε ή θα επιλέξει τον Μάρτιο τον πρόεδρο του, τον κύριο Αβέροβ νεοφύτου. Αναφερόμενος στο σοβαρό ενδεχόμενο μιας υποψηφιότητας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο πρόεδρος ουσιαστικά διαχώρισε τη θέση του. Είναι ελεύθερος άνθρωπος να αποφασίσει ότι εκείνος νομίζει ότι μπορεί να εξυπηρετεί ευγενείς φιλοδοξίες. Όμως την ίδια ώρα θα πρέπει να συνυπολογίζεται και η προς το παράταξη αγάπη, προς τον κόσμο της παράταξης αγάπη, και δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να συμβάλλει οποιοδήποτε στη δημιουργία ρήγματος μέσα στις τάξεις του κόμματος. Αναφορά έκανε και για το πρόσωπο του Γιώργου Παμπορίδη, λέγοντας πως αν ο ίδιος δεχόταν να παραμείνει στο Υπουργείο Υγείας και δεν ζητούσε να μετατεθεί σε άλλα υπουργεία όπως το Ενέργειας και το Άμυνας, θα ήταν ακόμα στο κυβερνητικό σχήμα. Κάτι που διέψευσε με γραπτή του δήλωση ο κ. Παμπορίδης, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος είναι αυτός που του πρότεινε άλλο υπουργείο. Αύριο στις 9.30 το πρωί, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ συνεδριάζει με αποκλειστικό θέμα τις προεδρικές εκλογές. Αναμένεται πως θα εγκριθεί το πολιτικό πλαίσιο που θα οδηγήσει τις επίσημες διαβουλεύσεις με το Δίκο για το ενδεχόμενο συνεργασίας με κοινό υποψήφιο. Η αυριανή συνεδρίαση ουσιαστικά εγκαινιάζει την πορεία προς τις τελικές αποφάσεις για τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης, αν και εφόσον φυσικά επιτευχθεί συνεργασία με το Δίκο και ενδεχομένως και άλλες δυνάμεις. Στο Δίκο όλα είναι έτοιμα για το συνέδριο της ερχόμενης Κυριακής. Είναι προφανές πως μετά από τους δύο αυτούς σταθμούς, ΑΚΕΛ και Δίκο θα βρεθούν μπροστά στο κρίσιμο θέμα του ονόματος του υποψηφίου.